στο 31ο λεπτό με γκολ του Λοσάντα. Αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λοσάντα έδωσε και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Το λεπτό ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τέρμα που πέτυχε ο Λοσάντα. 41ο λεπτό ο Ολυμπιακός επέτυχε τέρμα με τον Λοσάντα. 21ο λεπτό ο Ολυμπιακός με τέρμα του Λοσάντα. Ο Ολυμπιακός που διατήρησε την υπεροχή κατά το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνος άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με 28th, with a goal by Lozada. Ο Ολυμπιακός επέτυχε ανά δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο. Συγκεκριμένως σκοράρισε με τον Λοσάντα. Το 3-0 έγινε από το Λοσάντα και το σκορ έκλεισε ο Κρητικόπουλος. Πάει να την κελάρει, του την κλέβει ο Κρητικόπουλος, γυρίζει προς τα δεξιά και με το φοβερό αυτό σουτ ο Λοσάντας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν ένα φοβερό γκολ, ξαναδείτε τη φάση. Νομίζω ότι ήταν καθαρό το κλέψιμο, δεν έγινε φάουλ. Κοιτάξτε, μάλλον το φάουλ πάει να το κάνει τώρα ο τερματοφύλακας, ο Κρητικόπουλος προφθένει, γυρίζει την μπάλα και ο Λοσάντα δίνει αυτό το φοβερό σουτ. Φοβερό σουτ. Το δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού πέτυχε ο Λοσάντα με καρφωτή κεφαλιά στο 60ο λεπτό του αγώνα.